στην πρώτη εκδήλωση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, σε συνεργασία με την Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑΜΕΑ Υπερίων, για να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Μία ομάδα νέων ανθρώπων από τις κοινωνικές υπηρεσίες, αποτελούμενη από τους συνεργάτες μου, κοινωνικούς επιστήμονες και εμείς, είχε μία ιδέα. Να τιμήσει την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα για την αναπηρία, διοργανώνοντας αυτή την ημερίδα, την πρώτη μας ημερίδα, σε συνεργασία με τον Υπερίο και με την ελπίδα ότι η προσπάθεια αυτή να μην σταματήσει εδώ, αλλά να γίνει θεσμός όχι μόνο για μας και όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή υπενθυμίζουν στο σύνολο της κοινωνίας μας την υποχρέωση που έχουμε όλοι για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο αποκλεισμός που υφίσταται οι συμπολίτες μας με αναπηρία από διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες. Ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε είναι για την άρση αυτών των αποκλεισμών και των ανισοτήτων. Μπροστά μας υπάρχει πολλή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων στέκεται αλογός σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για τα άτομα με αναπηρία και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που προσπαθώ και συνεργάζομαι τόσο με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου, τον κύριο Δημουλιό και την ομάδα που κάνουν ένα εξαιρετικό έργο, όσο και με τον Υπερίο, τον οποίο έχω σε ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μου, γιατί από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί, νιώθω ότι είμαι ένας καλύτερος άνθρωπος. Στη ζωή δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η διαφορετικότητα αποτελεί μια πραγματικότητα σε πάρα πολλές εκφάσεις της ζωής μας. Μέσα σε αυτή την ποικιλία των διαφορετικότητων, την οποία έχουμε οι άνθρωποι, μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν και πολύ μεγάλη μάλιστα τα άτομα με αναπηρία. Είτε αυτή είναι σωματική, είτε είναι ψυχική, είτε είναι διανοητική, με την οποία είτε συναντήθηκαν κάποια στιγμή στη ζωή τους, είτε την φέρουν να χειρετήσουν. Η σημερινή διεθνή ημέρα για μένα, ας επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς για ένα καλύτερο κόσμο, ο οποίος είναι συνεπής, δίκαιος και βιώσιμος για όλους, όπου τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία υλοποιούνται πλήρως. Ως εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία, χρόνιους πασχόντων και των οικογενειών τους, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και συμπορευόμαστε με την κοινωνία, διότι η προστασία της ζωής και την αξιοπρέπεια, η προάσπιση των δικαιωμάτων μας αποτελούν έννοιες αναφέρετες. Γι' αυτό να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, μετά το μεγάλο πρώτο έργο που είναι το Κέντρο Διημέρευσης Σημερινής και Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, σε 2,5 μήνες θα εγκαινιάσουμε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Λιξούρι, ξανά με ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για 5 ωφελούμενους ΑΜΕΑ που σήμερα θα τους δείτε επί σκηνής και που αδυνατούν αυτή τη στιγμή να παραμείνουν άλλο στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ευχαριστώ. Σε 2,5 μήνες θα την εγκαινιάσουμε και θα είστε εκεί μαζί μας για να χαιρόμαστε όλοι μαζί τη στέγη και να ευχηθούμε να γίνουν 5 στέγες, γιατί 5 παιδιά θα φιλοξενούνται μέσα με δικά τους δωμάτια, δικά τους μπάνια, με 7 άτομα ή και 9 προσωπικό, με ανάλογες ειδικότητες. Και επειδή σήμερα θα παίξουμε το μικρό πρίγκιπα, φιλοδοξούμε να μένουν εκεί και να είναι πραγματικά πριγκιπόπουλα. Μου έκανε πολλές ερωτήσεις. Έδειχνε να μην ακούει ποτέ τις δικές μου. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι παράνομο.
Δεν μπορείς να ταξιδέψεις πολύ μακριά. Έτσι έμαθα ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Ότι ο πλανήτης από που είχε έρθει ήταν λίγο πιο μεγάλος από ένα σπίτι. Νιώθω τόση θλίψη καθώς δείχνουμε τούτες τις αναμνήσεις. Έχουν κιόλας περάσει 6 χρόνια από τότε που ο φίλος μου έφυγε μαζί με το αρνάκι του. Κι αν εδώ κάνω μια προσπάθεια να το περιγράψω, αυτό γίνεται για να μην τον ξεχάσω. Είναι πολύ θλίβερο να ξεχνάς ένα φίλο. Δεν έχουν ένα φίλο όλοι οι άνθρωποι. Μπορεί και εγώ να κατατίσω σαν τους μεγάλους, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα νούμερα. Βασιλιά. Διατάξετε μια βασιλέψη 43 φορές. Μπορείτε να διατάξετε, παρακαλώ, να μου κάνετε αυτό που κάνει. Μπορείτε. Δεν μπορούμε. Γιατί, δεν μπορείτε να ζητάτε από κάποιον κάτι που δεν μπορεί να δώσει. Μπορούμε. Α, μπορείτε να ζητάτε μόνο κάτι από κάποιον που μπορεί να δώσει. Αυτό που μπορεί να δώσει. Κατάλαβα. Ο τέταρτος πλανήτης ήταν εκείνος όπου καθόταν ένας businessman, ένας επιχειρηματίας. Ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε μήτε το κεφάλι του όταν πήγε ο μικρός πρίγκιπας εκεί. Και γιατί δεν είσαι πλησίας. Θα βγάζω με τα αστέρια. Πώς. Σβήρω εκεί που είναι. Δεν ξέρεις κανένα. Τότε εκεί μου σήμερα εγώ τους εγώ τα αγόρασα. Τους γιώθηκα. Θα το προστατέψω. Ξεχωρίζω αυτό το λουλούδι. Εκείνο εκεί το λουλούδι είχε φυτρώσει μια μέρα και ο μικρός πρίγκιπας το είχε παρακολουθήσει από πολύ κοντά αυτό το κλωναράκι που καθόλου δεν έμοιαζε με τα άλλα κλωναράκια. Σημαίνει δημιουργώντας μους. Θα είσαι για μένα μοναδικός στον κόσμο. Θα είμαι για σένα μοναδική στον κόσμο. Νομίζω υπάρχει ένα ρεσβέχι να ξημεράσει. Εξημέρωσε. Δεν βλέπει κανείς πολύ καλά, παρά μονάχα με την καρδιά. Ό,τι είναι σημαντικό δεν το βλέπουν τα μάτια. Ό,τι είναι σημαντικό δεν το βλέπουν τα μάτια. Είναι ο χρόνος που έχεις χάσει για τον τριαντάφυλλό σου, που το κάνει σημαντικό. Είναι ο χρόνος που χάσε τον τάφυλλό μου. Είσαι υπεύθυνος για τον τριαντάφυλλό σου. Είμαι υπεύθυνος για τον τριαντάφυλλό μου. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλάκια με μία ψυχή. Εγώ κι εσύ μαζί. Σου
200 χρόνια αγωνιστές. Κάθε μέρα αγωνιστές. Για μια ελεύθερη κοινωνία, για μια ελεύθερη χώρα. Και όλα τα παιδιά που είδατε πριν από λίγο. Χρυσής αγαπάμε πολύ. Η Χρυσή είναι αρκετά λειτουργική, παίρνει και το ρόλο της εκπαιδεύτριας κάποιες φορές στο κέντρο μας και είναι πάντα μπροστά στις εκδηλώσεις μας, όπως και τα τρία παιδιά του ορφανοτροφείου. Λοιπόν, η κολλήτσα Χαγγελοπούλου είναι ένα εύκολο κορίτσι που συνδυάζει τόσα πολλά χαρίσματα, δύσκολο να περιγραφούμε λίγα λόγια. Πρόκειται για ένα πανέξυπνο μελετηρό παιδί που αγαπάει τη μάθηση και τη γνώση. Αγαπάει υπερβολικά τα μικρότερα αδέρφια της και όλη την οικογένειά της. Παρόλο που στο νησί μας δεν μπορεί να έχει την ειδικευμένη εκπαίδευση που της αρμόζει, η ίδια έχει καταφέρει με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών της οικογένειάς της, αλλά κυρίως με τη δική της θέληση και επιμονή, να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, των υπόλοιπων υποστηρικτικών υπηρεσιών και όχι μόνο δεν ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά συχνά έχει και πρωταρχικό ρόλο. Είμαι μαθήτρια συγκινημένη, γιατί σήμερα με το θεατρικό κοκορεσιάθεν τα παιδιά της Ένωσης μας αποδείξαμε και κάθε μέρα αποδεικνύουμε ότι και εμείς μπορούμε.